φιλικά παιχνίδια. Πώς είναι φέτος η ομάδα? Μια χαρά πάει. Εγώ πιστεύω καλύτερα από πέρσι. Είμαστε πιο οικογένεια από πέρσι, από πιστεύω. Εντάξει, τα φιλικά έχουν σημασία, γι' αυτό γίνονται. Δεν μας γίνει, αν βλέπετε, κάνουμε και ευκαιρίες συνέχεια. Δεν μας γίνει. Θα δούμε. Πιστεύω ότι δουλεύουμε κάθε μέρα. Θα βγει κάποια στιγμή. Και θα γυρίσουμε για το μέσα. Εντάξει, άλλο φιλικό δεν έχουμε μάλλον εδώ μέσα εφέτος. Άρα στα επίσημα θα περιμένουμε τώρα να κερδίσουμε. Τι βλέπεις για τη συνέχεια της προετοιμασίας και για την έναρξη, θα είμαστε έτοιμοι? Και βέβαια θα είμαστε έτοιμοι. Από τώρα πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι και είμαστε ομάδα. Γι' αυτό θα κάνουμε τα φιλικά, να είμαστε πιο έτοιμοι από τις υπόλοιπες ομάδες. Η σημερινή εικόνα που δεν ήταν τόσο καλή, εντάξει, το γνωρίζεις και εσύ και όλοι οι ποδοσφαιριστές το γνωρίζουν. Μήπως έπαιξε ρόλο και η προπόνηση που έχετε κάνει αυτές τις μέρες? Είχαμε χτες πρωί, απόγευμα. Γενικά δεν υπήρχε φρεσκάδα, φαινόταν αυτό? Εντάξει, δεν είναι φρεσκάδα, απλά έχουν έρθει τώρα πολλοί καινούργιοι παίχτες. Έχουν έρθει τόσοι παίχτες καινούργιοι και ακόμα βρισκόμαστε. Εσύ πώς είσαι, τι βλέπεις, θα μπορείς να διεκδικήσεις ίσως κάποια θέση δεύτερη, πρώτη? Όλα είναι ανοιχτά, δεν ξέρει κανείς ποτέ. Αυτό, όλα ανοιχτά. Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ παίζω για να παίξω. Προπονούμαι κάθε μέρα για να παίξω. Δεν έχω ούτε δεύτερο, ούτε τρίτο, ούτε τρίτο. Αισθάνεσαι δυνατός, Μανώλη, γιατί η θέση του τερματοφύλακα είναι και λιγάκι παράξενη, έτσι? Είναι, ναι, η πιο παράξενη θέση είναι και η πιο σημαντική. Μια χαρά. Τώρα θα δούμε. Θα πάει το πιπλάσμα. Καλή χρονιά. Εντάξει, ευχαριστούμε.